Επέστρεψαν με θλιμμένα πρόσωπα οι μαθητές στο σχολείο που έχασε τη ζωή του 11χρονο σήμερα, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, μία ακριβώς εβδομάδα μετά την φωνική έκρηξη, καθώς επαναλειτουργήσε το 1ο Δημοτικό Σχολείο Σερών. Οι γονείς ήταν προβληματισμένοι, καθώς ακούνε τα παιδιά που βρισκόταν μπροστά στο τραγικό συμβάν να περιγράφουν καθημερινά τι βίωσαν και να μην μπορούν να το διαχειριστούν. Σήμερα στο σχολείο, σε κάθε αίθουσα, βρισκόταν και ένας ψυχολόγος, με το πρώτο μάθημα να είναι αφιερωμένο στη διαχείριση της απώλειας μαθητή και του σοκ θανάτου. Οι ψυχολόγοι θα παραμείνουν στο σχολείο όσο χρειαστεί, ενώ στη συνέχεια θα υπάρχει μόνιμος ψυχολόγος στο σχολείο. Ο χώρος πίσω που έχασε τη ζωή του είναι αποκλεισμένος, ενώ τα παιδιά θα προαυλίζονται στην μπροστινή αυλή του σχολείου.